Ηχηρό μήνυμα προς τη νέα πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, έστειλαν παραπάνω από 1.000 άνθρωποι που διαδήλωσαν σε Ρώμη και Μιλάνο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για το δικαίωμα στην άμβλωση. Κύριο σύνθημά τους ήταν «Το σώμα μου, η ελευθερία μου». Έχει ήδη αποδείξει ότι δεν σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματά μας, δηλαδή την προστασία των ανθρώπων και την ελευθερία μας. Ουσιαστικά είναι σωστό να ανησυχούμε για αυτήν. Είναι καλό να ανταποκριθούμε. Ίσως η Μελόνι μας οθήσει να βγούμε στους δρόμους ακόμα περισσότερο και να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας. Αντίστοιχο σκηνικό και στη Γαλλία. Χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους του Παρισιού, της Λιόν, της Τουλούς και του Μπορντό, προκειμένου να διαδηλώσουν υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση. Την κινητοποίηση οργάνωσε η ομάδα Αμβλώσει στην Ευρώπη, οι γυναίκες αποφασίζουν. Στην Ουγγαρία, διαδηλωτές στη Βουδαπέστη εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις αμβλώσεις από την κυβέρνηση Όρμπαν. Όπως τονίζουν, οι αλλαγές ταπεινώνουν τη γυναίκα και τα δικαιώματά της. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι απάνθρωπο και πραγματικά μαρτύριο για τη μητέρα. Οι διαδηλωτές, κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα, συγκεντρώθηκαν έξω από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο και ζήτησαν να αποσυρθούν οι αποφάσεις κυβέρνησης Όρμπαν.